Εξοφάντατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, με αισθήματα πλεισμονής χαράς σας υποδεχόμεθα και σας καλωσορίζουμε, τιμώντα με την υψηλή παρουσία σας την πανανδριακή ορτή της Παναγίας μας, της επικεκλημένης Θεοσκεπάστου. Διασχίσατε τον αέρα και διαπλέψατε θάλασσα για να έλθετε σε αυτό το ευλογημένο νησί των Κυκλάδων και να εορτάσετε σήμερα μαζί μας. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, τα παιδιά της Άνδρου, τις μαθήτριες και τους μαθητές, που μαζί με τους εκλεκτούς εκπαιδευτικούς τους, που σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν να κρατούν αναμένη μέσα στη φλόγα αυτών των παιδιών, τη φλόγα αυτής της πίστης και την παράδοσης. Αυτά τα παιδιά εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, που είναι η ελπίδα της Άνδρου, η ελπίδα της πατρίδος μας, σας κοιτούν σήμερα στα μάτια. Σας ευχαριστούν για την παρουσία σας. Σας ευγνωμονούν και περιμένουν από εσάς να ακούσουν έναν λόγο οικοδομής, έναν λόγο ενισχύσεως για τη ζωή τους, για τα όνειρά τους, για το αύριο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλώς ήρθατε στην Άνδρο. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κάτοικοι της Άνδρου και κυρίως παιδιά μου, ανήκω σε εκείνους, και το γνωρίζει το Πανελλήνιο, που και εκ νοοτροπίας και ως εκ χρόνου σέβομαι στο ακέραιο τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου με κορονίδα το δικαίωμα της σκεφτικής ελευθερίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Εκκλησία σεβασμιότητα υπήρξε πάντοτε παρούσα στους μεγάλους αγώνες του έθνους και υπερασπίστηκε την πατρίδα και την ιστορία. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής ακριβώς της πρωτοπορίας της Εκκλησίας στους εθνικούς αγώνες. Η Εκκλησία είναι παρούσα, σεβασμιότητε, και σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία που ζούμε σήμερα. Μέσα από το κοινωνικό της έργο που ουδής μπορεί να το αμφισβητήσει, ένα κοινωνικό έργο το οποίο αποτελεί πραγματικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους δικαίου. Γιατί μαστίζεται, χυμάζεται το κοινωνικό κράτος. Αδυνατεί το ίδιο το κράτος να στηρίξει αυτό τον θεμελιώδη πυλώνα του πολιτισμού μας και της κοινωνίας μας. Και σας το λέω υπό τη διπλή μου ιδιότητα και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου. Μπορεί να μου πει κανείς, σε ποιο άλλο κράτος της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας η Εκκλησία, το αντίστοιχο δόγμα, έπαιξε το ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία της Ελλάδας για να σταθεί όρθιος αυτός ο λαός, για να σταθεί όρθιο αυτό το έθνος. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Πάνω σε αυτές τις βάσεις θα χτίσουμε το μέλλον. Για αυτά τα παιδιά που είπατε, Σεβασμιότητα, που είναι εδώ, που γαλουχούνται με αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες τούτου του νησιού, τούτου του νησιού που ταξίδεψε την Ελλάδα στα πέρατα της Οικουμένης και συνεχίζει να την ταξιδεύει. Να είστε βέβαιοι ότι ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε ενωμένοι, Σεβασμιότητα, όπως διδάσκει και η ίδια η Εκκλησία, που διδάσκει την αγάπη και την ομόνοια. Γιατί εμείς οι Έλληνες ξέρουμε στα μεγάλα και σημαντικά να συμπορευόμαστε. Ξέρουμε να αφήνουμε πίσω τις δυσκολίες, να αφήνουμε πίσω τις όποιες διαφορές που είναι απολύτως θεμητές σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Και ιδίως σε μια προσωπική μορφή. Υπερασπιζόμαστε, όπως είπα, την κληρονομιά μας, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι
να γράψουμε το δικό μας μέλλον. Το οφείλουμε, τουλάχιστον όσοι διαχειριζόμαστε τις τύχες του τόπου αυτή τη στιγμή, στους προγόνους μας. Το οφείλουμε και σε αυτή τη γενιά. Της το οφείλουμε για να μπορέσει εκείνη να δημιουργήσει αυτό που της ανήκει, χωρίς να πληρώνει τα δικά μας λάθη. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ για τη θερμή φιλοξενία. Εύχομαι η Παναγιά η Θεοσκέπαστη να σκεπάζει όχι μόνο την Άνδρο, ολόκληρη την Ελλάδα, όπως σκεπάζει κάθε φορά η Παναγιά της Τίνου να χρειάστηκε. Εύχομαι να γιορτάσουμε αύριο τη γιορτή του Ευαγγελισμού, όπως ταιριάζει στο έθνος των Ελλήνων. Με βάση τις αρχές του, με βάση την ιστορία του, μα και με βάση τη δική του αποστολή στο πλαίσιο της Ευρώπης μας, αλλά και στο πλαίσιο όλης της ανθρωπότητας εν γέννη. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Σε επίτιμο δημότη της Άνδρου, δεν αποτελεί μία τυπική τιμητική διαδικασία. Για το Δημοτικό Συμβούλιο και για όλους τους δημότες της Άνδρου, είναι μία πράξη ουσίας. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις, εξοχότατε Πρόεδρε, είναι προσήκον να τιμήσουμε τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα της χώρας. Κατά την παρούσα τελετή, σήμερα 24 Μαρτίου 2018, σε εκτέλεση ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ανακηρύττουμε επίτιμο Δημότη του Δήμου Άνδρου. Κατοικίου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της 16 Μαρτίου 2018, ακριβώς απόφαση 50/2018. Αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει να αναγκηθεί η αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, επίτιμος Δημότης του Δήμου Άνδρου και να του επιδοθεί σε πάπυρο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ελάχιστο οφειλόμενο χρέος και ως έκφραση ευχαριστειών για την παρουσία του στην Άνδρο για τις αντιστοιχικές εκδηλώσεις προς τιμή της πολεμικού του νησιού μας, Παναγίας Θεοσκέπαστης, αναγνωρίζοντας το υψηλό του φρόνημα και το μεγαλειώδες έργο ως διευθυντή του πολιτεύματος της ενότητας του κράτους και του λαού. Το δημοτικό, για το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος κ. Θεοδόσης Σούτης. Σας ευχαριστώ. Η ανακήρυξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο Δημότη δεν αφορά το προσωπικό, αφορά το θεσμό τον οποίο εκπροσωπεί. Και εδώ η Άνδρος αναδίδει όλες αυτές τις αρχές μέσα από τους ανθρώπους της, μέσα από τις εκκλησίες της, είναι ένας τόπος διακουσέλευσης. Και με αυτή την έννοια θέλω να σας διαδώσω, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτή η μεγάλη τιμή που έχουμε ελπίσει δεν είναι για μένα μια διαρκής αιστεία μνήμης, ένα λίγο από μήνες και διδάγματα, τα οποία θα καθοδηγούν κατά την τάξη του καθηγόντα. Και να είστε βέβαιος ότι θα πράξω όλη την μου αναλογή, ώστε να φανώ αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης. Σας ευχαριστώ όμως και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.